Προβλήματα από την μεγάλη νεροποντή τη χθεσινή, η οποία ήταν πρωτοφανής. Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο πολύ νερό. Βέβαια, εκείνο που είναι το ευχάριστο, ότι τα δίκτυα της πόλης μας άντεξαν, διότι απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος του νερού. Είχαμε κάποια προβλήματα σε μία περιοχή εκεί, την οδό Μακρυγιάννη, όπου είναι το πιο βαθύ σημείο της Κοζάνης και εκεί μαζεύονται πολλά νερά. Αυτό βέβαια εγώ ενημέρωσα αμέσως και χθες και σήμερα το Δήμαρχο. Πιστεύω ότι θα γίνει κάποιο τεχνικό έργο ώστε αυτό να αποφευχθεί στο μέλλον. Επίσης είχαμε μία πτώση ενός δέντρου στη Λαϊκή Αγορά. Το κόψαμε και το μαζέψαμε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Πρασίνου και Καθαριότητας. Ενημερώσαμε και αλληλοενημερωνόμαστε, να πούμε, όλες οι υπηρεσίες, όπως είναι η τεχνική υπηρεσία η οποία διαθέτει τα μηχανήματα, διότι η πολιτική προστασία δεν έχει μηχανήματα. Η πυροσβεστική, η οποία τραβάει το μεγαλύτερο κουπί σε αυτές τις περιπτώσεις, και χθες μάλιστα ο ίδιος ο διοικητής μου είπε ότι σε 8 σημεία είχαν αντλητικά μηχανήματα. Καταλαβαίνετε, είχαμε ας πούμε νερό σε σπίτια. Και θα πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα, επειδή και σήμερα και αύριο περιμένουμε άσχημα καιρικά φαινόμενα, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε πάρει τα στοιχεία από τις υπηρεσίες, θα πρέπει οι πολίτες να συμβάλλουν και να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση. Και τι θέλω να τους κάνω, μια έκκληση. Καταρχήν να μην αφήνουν σακούλες με σκουπίδια έξω από τους κάδους. Αυτό σημαίνει ότι θα τα πάρει το νερό, θα τα πάει στα φρεάτια, θα κλείσουν τα φρεάτια, θα γεμίσουν τα σπίτια που έχουν πρόβλημα γιατί είναι χαμηλά. Το άλλο που θέλω να τους παρακαλέσω είναι να μην αφήσουν μεγάλα αντικείμενα δίπλα από τους κάδους.